excited. I'm a fire starter, terrific fire starter. Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα τρέχα γύρευε. Ηλιόλουστο καλοκαιρινό, βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία των Αρμενέων, στη δυτική Πελοπόννησο, στην πανέμορφη Μεσσηνία. Γιορτή της Μπάμιας. Η επίσκεψή μας είναι συγκεκριμένη, αλλά μέσα από όλες αυτές τις επισκέψεις στο τρέχα γύρευε, μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για τα χωριά μας, για αυτά τα χωριά που ομορφαίνουν την Ελλάδα. Με περιμένουν δύο εξαιρετικοί άνθρωποι που θα τους γνωρίσουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, να γνωριστούμε. Να ξεκινήσω πρώτα με τον πρόεδρο του χωριού. Κύριε Τάκη, είσαστε πρόεδρος του πανέμορφου αυτού χωριού. Με την πρώτη εντύπωση που έρχεται κάποιος στο χωριό, βλέπει ένα πολύ περιποιημένο χωριό και όμορφο. Γιατί πήρε το όνομά του, από πού πήρε το όνομά του? Υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι από τους παλιότερους, η οποία λέγανε ότι κάποιος Αρμένης ήρθε εδώ στο χωριό και εγκατεστάθηκε, αλλά αυτή η εκδοχή καταρρίφθηκε γιατί θα λεγόταν Αρμένη το χωριό, κάπως αλλιώς. Επομένως αυτό δεν ισχύει. Η δεύτερη εκδοχή είναι από κάποιον Άρμενο, πολύ παλιά, ο οποίος έφυγε από τη Λίμνο και εγκατεστάθηκε εδώ. Και η τρίτη εκδοχή είναι που αρμενίζανε τα καράβια, το χωριό ήταν πολύ πιο χαμηλά και φαινόταν από τη θάλασσα. Και αρμενίζανε τα καράβια και από το αρμένισμα αυτών των καραβιών πήρε το όνομά του. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία, πίσω μας είναι η Εκκλησία των Αγίων Πάντων. Βεβαίως η Εκκλησία των Αγίων Πάντων, για την οποία είμαστε υπερήφανοι, γιατί έχουμε διαθέσει πολύ χρόνο και κόπο για να υπάρχει αυτό το κόσμημα. Όπως επίσης απέναντί μας είναι το πολιτιστικό κέντρο που λειτουργεί και σαν ξενώνας. Υπάρχει η δημοτική βιβλιοθήκη, ιατρείο και κοινοτικό γραφείο. Και το πανέμορφο απέναντι που βλέπουμε το Γεράνιο Όρος, έτσι. Απέναντι είναι το Γεράνιο Όρος που το καμαρώνουμε γιατί πολλές φορές όλοι καμαρώνουν την παραλία. Εμείς καμαρώνουμε περισσότερο το βουνό μας. Είσαστε η πρόεδρος των απανταχού Αρμενέων, είστε η κυρία Αργυρό Αδαμοπούλου. Κυρία Αδαμοπούλου, γιορτή της Μπάμιας. Δεν το ξέρει ο κόσμος, μαζί όμως καταφέρουμε μέσα από τη συχνότητα του Ιόνια και της εκπομπής του Τρέχα Γύρευε να δώσουμε το στίγμα και να πούμε τι θα γίνει σήμερα και τι γίνεται γενικά στη κάθε γιορτή της Μπάμιας εδώ στο χωριό. Εδώ και 21 χρόνια ο Σύλλογος των Απανταχού Αρμενέων, ξεκινώντας από την ιδέα κάποιων τοπικών ανθρώπων του χωριού δηλαδή και του συλλόγου, είπαν να ξεκινήσουν αυτή τη γιορτή. Την πρώτη χρονιά δειλά-δειλά, με 30 κιλά μπάμια και εξελίχθηκε σήμερα να είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, το οποίο φέτος για πρώτη φορά είναι μαζί μας συνδιοργανώτρια και η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Όσοι δεν θα έρθουν φέτος, τουλάχιστον βλέποντας την εκπομπή μας, του χρόνου δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθουν, και να πούμε ότι γίνεται μία εβδομάδα το Σάββατο πριν της Παναγίας. Πριν της Παναγίας, πάντα Αύγουστο, ένα Σάββατο πριν της Παναγίας, τα τελευταία 21 χρόνια που γίνεται αυτή η γιορτή. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα δούνε στην εκπομπή σας, ότι δεν είναι μόνο η προετοιμασία, είναι το κόσμο που θα έρθει το βράδυ, το γλέντι που γίνεται, την αγάπη που έχει όλο το χωριό που ενώνεται για ένα και μόνο σκοπό. Να αναδείξουμε, γιατί το έχω ξαναπεί, είμαστε μπαμιοχώροι. Κύρια παραγωγή του χωριού μας είναι οι μπάμιες. Που αυτό αναδεικνύουμε και πρέπει να κρατήσουμε τα ήθη, τα έθιμα, να τα δείξουμε στα παιδιά μας. Να μείνετε ήσυχοι, εμείς αυτό θα καταφέρουμε να κάνουμε μέσα από τη συχνότητα του Ιόνια και το Τρέχα Γύρευε. Χάρηκα που σας γνώρισα.
είναι το καλωσόρισμα του χωριού και για μας είναι χαρά μας και τιμή μας που βρισκόμαστε στην περιφέρεια. Ενώνουμε 12 περιφέρειες, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το Ιόνια, 12 νομούς, γινόμαστε μια φωνή με τα καλά μας και με τα κακά μας. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι. Θα παρακολουθήσουμε όλο το τηλετουργικό αυτό το όμορφο για τη γιορτή της Μπάμιας. Θα γνωρίσουμε το χωριό, θα γνωρίσουμε τους κατοίκους και θα περάσουμε φίνα. Μείνετε μαζί μας, μείνετε μαζί μας. Αυτό είναι το Τρέχα Γύρευε, αυτό είναι το Ιόνιαν. Καλή διασκέδαση λοιπόν στο Ιόνιαν. Από το πρωί φαίνεται όταν βλέπεις αυτές τις ωραίες κυρίες να φτιάχνουν από πολύ νωρίς το πρωί κάτω από τον πλάτανο τα ωραία αυτά υλικά, η προετοιμασία για να μπορεί να πετύχει η γιορτή της Μπάμιας. 21ος χρόνος που ο Απανταχού Σύλλογος Αρμενέων διοργανώνει αυτή την πανέμορφη γιορτή σε αυτό το χωριουδάκι που δεν το γνωρίζετε και σας προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνετε την επίσκεψή σας είτε στη γιορτή είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή που θα περάσετε από την Πελοπόννησο. Λέω μια καλημέρα σε όλες τις κυρίες με ένα πολύ ωραίο τραγούδι σας. Σας υποδεχόμαστε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθαμε στο χωριό σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε. Δουλειά αυτή που βλέπετε εδώ, πολύ πιο πριν, ξεκινάει από την Τρίτη της εβδομάδας που μας πέρασε, γίνεται εδώ και 21 χρόνια. Η γιορτή της Μπάμιας. Το χωριό μας είναι Μπαμιοχώρι. Παραγωγή Μπάμιας, με αυτή τη Μπάμια μεγαλώσανε γενιές και γενιές, οι πατεράδες μας, τα αδέλφια μας, οι παππούδες μας. Λοιπόν, θεώρησε καλό ο σύλλογος πριν από 21 χρόνια. Ξεκινήσανε κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν τώρα στη ζωή, κάποιοι πρόεδροι, να διοργανώσουν τη γιορτή της Μπάμιας. Ξεκίνησε. Ξεκινήσατε με 30 κιλά. Ναι, με 30 κιλά την πρώτη χρονιά. Τώρα έχει φτάσει να είναι 250 κιλά η Μπάμια. Και να γίνεται... Είχαμε κάνει και 400, Ναι. Είχατε σπάσει και ρεκόρ, είχατε περνέ. Ναι. 430, ναι. Να, μπράβο, 430. Λοιπόν, τη διοργανώνουμε 21 χρόνια, όπως σας είπα. Για μας είναι πλέον κατεστημένο, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Μια όσο... παράδοση. Παράδοση, παράδοση. Και όσο ζούμε και είμαστε εμείς οι μεγάλες και εν συνεχεία τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα συνεχίσουν αυτή την παράδοση. Ωραία λοιπόν, εμείς θέλουμε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας να τους μάθουμε μάλλον να τους πούμε τι είναι η Μπάμια, γιατί πολλές φορές τα παιδιά μας δεν την τρώνε την Μπάμια. Και εγώ η αλήθεια είναι από μικρός πάντα έλεγα έχει μια γλίτσα μέσα, κάτι με ενοχλεί, κάτι οτιδήποτε, αλλά τελικά αυτό το φαγητό είναι τόσο νόστιμο όταν ξέρεις να το μαγειρέψεις και τόσο θρεπτικό. Είπα για ένα μύθο, τον άκουσα, ότι υπάρχει ένας μύθος για την Μπάμια, για το πώς πρέπει να γίνει και υπάρχει ένα μυστικό, κύριε Αργυρό. Δεν λέμε το μυστικό. Δεν το λέμε. Γιατί δεν το λέμε, το μυστικό το ότι ρίχνουμε. Όταν ήμουν πολύ μικρό κοριτσάκι, ο μπαμπάς μου, ο οποίος ήταν στο σύλλογο πριν από μένα, μου έλεγε ότι τότε οι νεαροί πειράζονται στους μεγαλύτερους, το πιο μικρά παιδιά, τέλος πάντων, όλα αυτά εσύ μπορεί να το θυμάσαι, Αμαλία, που το έλεγε ο μπαμπάς, έλεγε ότι στο γεφύρι κάτω, 12 η ώρα, τους έλεγε μη μιλάτε, μιλάτε τίποτα, γιατί βγαίνουν οι νεράιδες. Βγαίνουνε, έτσι, το θυμάσαι. Ναι, λοιπόν, οπότε από εκεί και πέρα εμείς δεν λέμε το μυστικό,
της μπάμια στο τι ρίχνουμε, γιατί μπορεί οι νεράιδες να μας πάρουν τη μηλιά. Για να συστηθούμε, εσείς ποια κυρία είστε? Αδαμοπούλα Μαρία, είμαι νύφη της κάτοικος Αρμενιών τώρα. Έτσι. Έλειπα 50 χρόνια, τώρα πήρε τη σύνταξη ο σύζυγος, ήρθαμε εδώ. Και μόνιμα. Μόνιμα τώρα, ναι. Εδώ. Είναι μεγαλωμένη. Θα μας τα πει η κυρία Αμαλία, κυρία Αμαλία. Εγώ ξέρω ότι 3-4 χιλιόμετρα από εδώ και κάτω η μπάμια δεν ευδοκιμεί. Τελικά γιατί το χωριό εδώ είναι μπάμιο χώρι, είναι τα χώματα, είναι τα νερά του, τι? Δεν το ξέρουμε αυτό. Μάλλον τα χώματα πρέπει να είναι. Γιατί πρέπει να ευδοκιμεί κάπου συγκεκριμένα. Τα νερά, έτσι, λες. Τα νερά. Από εδώ ξέρουμε πιο πολύ. Μαγειρεύετε στα παιδιά σας στην Αθήνα όσο ήσασταν τις μπάμιες? Αμέ. Αμέ. Μαγείρευα, τις βάζω και στην κατάψυξη και τις τρώμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτή τώρα όπως είναι μπορεί να τη βάλει σε κολυμπάς στην κατάψυξη και το χειμώνα που δεν υπάρχει μπάμια να τη μαγειρέψω. Πολύ ωραία. Να γνωρίσουμε από εδώ η κυρία. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι η γυναίκα του Προέδρου του χωριού. Μεγάλη τιμή να είσαι και η γυναίκα του Προέδρου, έτσι, και με πολλές υποχρεώσεις του Προέδρου και του Προέδρου. Ναι, αλλά όλες οι γυναίκες την αξία τους έχουν. Έτσι, εγώ το είπα απλά σαν τιμητικό, έτσι, τίτλο. Για πείτε μου, είστε κυρία, το όνομά σας? Βασιλική. Η κυρία Βασιλική. Τελικό στάδιο. Εδώ. Εγώ βλέπω κάποια πραγματάκια, το αλατάκι, το πιπεράκι, το λαδάκι άφθονο. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δοσολογίες. Παραδείγματος χάρη τώρα, μια κυρία που μας παρακολουθεί στο σπίτι θέλει να πει ότι εγώ θα φτιάξω όχι ένα τόσο μεγάλο φαγητό, ταψί, θα φτιάξω μια μερίδα σε μια κατσαρόλα. Ναι. Τι πρέπει να προσέξουμε? Η δοσολογία πάει σύμφωνα με την ποσότητα. Σας ευχαριστώ. Να πάω και από εκεί να γνωρίσουμε τις υπόλοιπες κυρίες. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είναι η χαρά μου όταν είμαι ανάμεσα σε γυναίκες και ειδικά όταν είμαι και σε. Και όμορφες και είναι και φαγητό μπροστά μου. Εσείς ποια κυρία είστε? Εγώ είμαι Αντωνία Γκότση. Δεν είμαι μόνιμη κάτοικος, αλλά είμαι Αρμενέα. Συμμετέχω 21 χρόνια στο καθάρισμα και στην παρασκευή της μπάμιας, καθώς και το βράδυ που τη σερβίρουμε και κάνουμε όλο αυτό. Η μπάμια έχει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολλά έξοδο για τη γιορτή. Είναι όμως τόσο ωραία όλη αυτή η εκδήλωση, η οποία μας ευχαριστεί. Δεν είναι ότι το κάνουμε έτσι και αγκαρία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως δουλεύουμε μία εβδομάδα γι' αυτό. Υπάρχει προετοιμασία βέβαια. Ναι, μια εβδομάδα. Από τη συγκομιδή του καρπού μέχρι και να φτάσετε στο σημείο να την πλύνετε που θα δούμε και πλάνα που έχει βέβαια, που η First Media έχει αποκλειστικά για το Ionian. Ναι, που βγάλαμε αυτό και η παραγωγή. Και είναι και ένα φαγητό που είναι τόσο ωραίο. Και το βράδυ, επειδή το προσφέρουμε και δωρεάν, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, είναι προσφορά του συλλόγου όλα τα χρόνια, δεν πληρώνει κανείς τίποτα. Γίνεται και το Έλα να δεις δηλαδή. Για να... Επειδή θα γίνει το Έλα να δεις. Και για να δεις και εσύ κυρία μου, έλα να δεις, ελάτε στους Ομνανέους εδώ πέρα στην Δυτική Πελοπόννησο που το βράδυ η γιορτή της Μπάμιας θα κορυφωθεί με πάρα πολύ έτσι κέφι, με πάρα πολύ χορό και πάρα πολύ φαγητό. Και να'ρθώ με πολύ χαρά και πολύ αγάπη το προσφέρουμε, δεν το κάνουμε αγκαρία. Βέβαια. Το προσφέρουμε με αγάπη. Καλώς όρισες Άγγελε στο χωριό μας. Καλή σου μέρα. Ακούω μια ωραία φωνούλα που ήρθε από το υπερπέραν από εκεί δεξιά και τη βλέπω μπροστά μου. Καλημέρα. Γλυκή τάτη μου. Τασία, Αναστασία. Αναστασία μου. Πώς θες να σε φωνάζω, Αναστασία ή Τασία? Τασία, να με λες γιατί με στο χωριό. Πώς σε φωνάζουν στο χωριό σου? Στο χωριό με ξέρουν Τασία και Σούλο. Οπότε θα με φωνάζεις με το όνομα που με γνωρίζουν εδώ οι συντοπίτες μου. Είσαι η Τασία ή... Σταματογιανοπούλου το πατρικό μου. Οπότε Τσιμπούκι είναι του συζύγου μου. Οπότε εγώ κρατάω το πατρικό μου. Εδώ είμαι στο Σταματογιανοπούλου. Και καλά κάνεις. Εντάξει, είμαι στην έδρα μου, είμαι στο γήπεδό μου. Λοιπόν. Παίζεις εντός έδρας, εγώ είμαι εκτός έδρας. Εσύ είσαι ο αγαπημένος μας ο Άγγελος, ο οποίος όπου και να πας είσαι αγαπητός. Οπότε είσαι και εσύ στην έδρα σου. Έτσι, εγώ έτσι αισθάνομαι. Είσαι και εσύ στην έδρα σου. Σε ευχαριστώ. Είσαι τόσο οικείο πρόσωπο, έτσι, και τόσο αγαπημένο. Τουλάχιστον για μένα που μένω στην Πάτρα και βλέπω συνέχεια την εκπομπή σου. Εγώ τι να πω τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να μιλώ. Μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ μπορώ να πω και στην Τασία και σε όλες τις Τασίες και σε όλο τον κόσμο που πραγματικά αυτό το οικείο πρόσωπο που φιλοξενείτε μέσα στο σπίτι σας κάθε Σαββατόβραδο για μένα είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή όμως είπαμε ότι βρισκόμαστε στο χωριό σου. Και εσύ μας κάνεις την τιμή να είσαι εδώ, να σε φιλοξενούμε σε τούτο το όμορφο χωριό το χωριό. Με τις ωραίες του τις παραδόσεις και με τις ωραίες του τις συνήθειες. Μία από αυτές λοιπόν εδώ, θα τα πούμε εδώ.
Τα είπανε τόσα πολλά πράγματα. Πες μου εσύ κάτι άλλο για το χωριό σου λοιπόν. Από ό,τι θυμάσαι από μικρό κοριτσάκι που ήσουν εδώ. Το χωριό μου ήταν πάντα έτσι ένας τόπος πολύ αγαπημένος. Όχι μόνο για μένα αλλά και πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό που τουλάχιστον ακούω από πάρα πολλούς οι οποίοι είναι ξένοι. Λέει ότι αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Αλλά εγώ εδώ έχω ακούσει από ξένους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν μόνο για πρώτη φορά και είπαν ότι όταν ήρθαν εδώ δεν θέλησαν να φύγουν. Ας πούμε, αγάπησαν τόσο πολύ τον τόπο. Οπότε δικαιολογημένα έτσι ήταν αγαπημένος προορισμός για πάρα πολύ κόσμο και για μένα περισσότερο γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και το θυμάμαι με πολύ. Το μόνο που μπορούσα να κάνω δηλαδή τουλάχιστον σαν φαντασία ήταν να κάνω και τα εγγόνια μου να το αγαπήσουν και αυτό το κατάφερα και τα εγγόνια μου το αγαπήσαν περισσότερο από μένα. Είμαστε. Πολύ απλά στο σπίτι σας θα προσέξετε πώς καθαρίζετε την μπάμια. Η μπάμια κόβεται στρογγυλά με υπομονή χωρίς να ανοίξουμε την τρυπούλα. Να μην βγουν έξω οι τρύπες που έχει η μπάμια, δεν την κόβουμε από κάτω. Διαλέγουμε η μπάμια να είναι σε αυτό το μέγεθος μέχρι αυτό εδώ. Οπότε μετά την αφήνουμε λίγο στον ήλιο, αν δεν έχουμε ήλιο την περνάμε από το τηγάνι. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα, τη ρίχνουμε μέσα, την αφήνουμε να βράσει και γίνεται πεντανόστιμη. Το μάθαμε ένα ακόμα μυστικό και όχι μόνο αυτό, μου είπε η κυρία Ελευθερία ότι αυτά, μια μπάμια, μπορείτε με κουρκουτάκι, έτσι κυρία Ελευθερία. Ένα καινούριο τρόπο που φτιάχνουμε την μπάμια τώρα για τα παιδιά είναι να διαλέγουμε μικρές μπάμιες, να τις περνάμε από κουρκούτι, να τις τεινάζουμε, να τηγανίζεται σε καυτό λάδι και γίνεται σαν μπατατάκι τσίπς. Δοκιμάστε τα στα παιδιά, θα τρελαθούν. Εκεί σας το προτείνει η κυρία Ελευθερία. Δοκιμάστε το και αυτό για να μπορούν να αρχίσουν τα παιδιά μας να τρώνε σωστά και υγιεινά. Οι κυρίες από εκεί, γιατί είσαστε μόνο στη γωνία, εκεί πέρα δεν πρέπει να έρθω και να. Για να μην αδικήσω κάποια. Εσείς είσαστε στην τελευταία φάση εδώ, ρίχνετε τη σάλτσα. Στην πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση είμαι, γιατί είμαι πρώτη χρονιά. Οπότε κάνω τα λιγότερα. Οπότε είναι η παρθενική σας παρουσία, έτσι. Ναι, στην κατασκευή. Για την κατασκευή μιλάμε. Πάντα, γιατί εγώ 20 χρόνια συμμετείχα στο χορό. Στο χορό. Στο χορό και στο φαγητό. Έχουμε να καθίσουμε από το τραπέζι φέτος, πρώτη χρονιά. Είσαστε μόνιμοι κάτοικο στον Αρμονέα. Όχι, έρχομαι καλοκαίρια, στη γιαγιά ερχόμουν. Και μένετε πού? Αθήνα. Αθήνα. Αθήνα, Αθήνα. Θα αρχώσουν να μείνεις μόνιμα στο χωριό. Εντάξει, να χώμουν. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Στη σύνταξη. Στις κατάλληλες συνθήκες, ναι, εντάξει. Το όνομά σας? Αντωνία. Η κυρία Αντωνία. Είμαστε δύο Αντωνίες εδώ. Δύο Αντωνίες πανέμορφες. Δύο Αντωνίες εδώ, ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ξεκινάει όλη αυτή η προπαρασκευή για τη βραδινή γιορτή της Μπάμιας στην κεντρική πλατεία εδώ στο χωριό, που είναι ένα πανέμορφο χωριουδάκι. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Πιστέψτε με ότι αυτό το χωριό με τους 300 κατοίκους που όλοι είναι φιλόξενοι θα σας εντυπωσιάσει. Ξεκινήσαμε κάπως έτσι, μείνετε μαζί μας, έτσι θα αλλάξει και η γνώμη σας για την μπάμια, για πολλούς που δεν την τρώγανε. Εγώ πάντως δεν είμαι δύσκολος στο φαγητό, Αντωνία μου, τα τρώω όλα. Μπράβο, ωραία. Το βράδυ θα έχουμε χορό. Βεβαίως, θα έχουμε χορό, θα έχουμε χορευτικό, θα έχουμε καλά δωρεάν την μπάμια, γουρνοπούλα, μπύρες, σουβλάκια, κρασί. Πανηγύρι κανονικό. Χορό. Αυτό είναι το βασικό. Η γουρνοπούλα είναι σε πολύ προσιτή τιμή. Έτσι, τα λέμε όλα αυτά γιατί πολύ. Όσο θέλει ο καθένας. Έτσι. Το είπα πανηγύρι σαν μια γιορτή του χωριού. Αλλά επειδή ο κόσμος πλέον στην τσέπη του, τα ξέρετε κυρία μου, πλέον είμαστε δύσκολα και τα μετράμε όλα, ακόμα και το καύσιμό μας, εδώ θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και οικονομικά. Και θα δείτε ότι κάθε χρόνο θα επιλέγετε τους Αρμενίους για να έρθετε να φάτε και να περάσετε όμορφα. Να σας αφήσω δηλαδή να δουλέψετε τώρα, γιατί και εγώ έχω δουλειά στο χωριό. Αυτό που θα δείτε τώρα, ότι κάνουμε, αυτό αξίζει να το τρέψουμε. Εδώ, αγαπητέ Δημήτρη Ζογκόκη, νομίζω ότι τα έχει τραβήξει ο Δημήτρης, είναι μέρες στο χωριό. Όχι το ανακάτεμα, δεν το έχει τραβήξει. Δημήτρη, αυτό το ανακάτεμα είναι όλη μαγεία. Είναι όλη μαγεία. Μόνο θα σταματήσεις το ανακάτεμα, δεν θα το τελευταίο υλικό δεν θα το πάρεις. Έχει. Σε παρακαλώ. Εδώ μας απαγορεύουν κάποια πράγματα, έτσι, ναι, αυστηρά ναι. Κιόλας. Ενώ είναι τόσο γλυκύτατες, δεν σε αφήνουν. Δοκιμάστε τι. Σαν φρούτο, Πριν ψηθεί, δοκιμάστε τι. Ναι, δοκίμασε. Να πάρω μια μικρούλα. Τρώγεται, γες. Εμείς την τρώμε. Εμείς την τρώμε. Εσύ δεν την τρως. Πολύ ωραία είναι. Είναι τραγανή. Χενόστομη. Μα.
Είδες που τα ξέρω τελικά. Είμαι παντογνώστης. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στο τράγα γύρευε και από μαγειρική. Κάμερα να ρίξουμε το άλλο. Ωραία. Εδώ λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό μήνυμα. Επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Εδώ είμαστε. Τρέχα γύρευε. Δυτική Πελοπόννησο. Στο πανέμορφο χωριό Αρμενιούς. Περιμένετε. Στον ασπρό σου λαιμό να σε χαρίσω. Αν δεν βοηθήσεις δεν θα πας. Εκείνος που σε λαχταρεί. Κόσα 50 κιλά μπάμιας θα μαγειρευτούν όπου βλέπετε, φεύγουν για το φορτηγό να πάνε στο φούρνο για να φάει ο κόσμος το βράδυ τζαμπά. Ελάτε λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Πάμε. Κέρδις με το καλό. Φέρε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό. Θα ξεκινήσουμε με ένα ελληνικό καφέ. Θα σου φτιάξω εγώ καφέ. Ναι. Τι θα σου πω εγώ να σε κεράσω εδώ τα παιδιά. Ό,τι θέλετε, ένα ελληνικό καφέ. Ωραία. Ένα ελληνικό καφέ. Στο καφενείο του. Στο καφενείο και εγώ θα σε κεράσω. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να γνωρίσουμε και τα ελληνικά. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε. Ελληνικό κουβό. Σε ελληνικιά σου, Άγγελε. Καλά να περάσεις. Πάντα ευχόμενα σε ένα στεστοχωριό. Και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, γιατί πραγματικά εγώ τουλάχιστον είμαι φανατική θαυμάστρια σου και σ' αγαπώ πάρα πολύ γιατί είσαι αυθεντικός. Σ' αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Σας. Και είπες τέτοιο ωραίο παλικάρι. Δεν είσαι ίσως που είναι υπερβολικός, έχεις μία θεστική άβρα, έχεις τον τρόπο της επικοινωνίας. Είσαι πολύ κοινωνικός, ξέρεις να εκφραστείς, δηλαδή δίνεις την αίσθηση στον άνθρωπο που δεν σε ξέρει να νιώσει ότι είσαι δικός του άνθρωπος, ότι σε ήξερε για πολλά χρόνια. Θα με κάνετε να κλάψω, σταματήστε, γιατί πρέπει να φύγω και το χωριό με περιμένει. Και με περιμένει γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, να σας δείξω το χωριό. Έτσι, να σας δείξω τι ομορφιές έχει αυτό το χωριουδάκι, να δούμε το ωραίο, την ωραία γιορτή της Μπάμιας, να γνωρίσουμε όσους περισσότερους μπορούμε και μέχρι το βράδυ θα είμαστε εδώ. Πολλά φυλάκια από τα ωραία μου τα μουτράκια όπως μου τα είπατε κι εσείς. Τέτοια μούτρα θα τα παρεθείτε στην τηλεόραση. Πάντα με το χιούμορ, πάντα με το καλαμπούρι. Σας ευχαριστώ. Πάντα με την καλή διαδέμη. Τώρα το καφεδάκι το βράδυ θα πιούμε μπύρες. Έτσι ακριβώς. Έτσι περιμένουμε. Σας αγαπώ πολύ. Να σε καλά και εμείς αγαπάμε. Γεια σας, γεια σας. Πάσου καλό, γεια σου. Έτσι γίνεται στο χωριό. Τα παιδάκια βέβαια τη θάλασσα δεν έχουν πολύ κοντά, αλλά σε 5 λεπτά και με το αυτοκίνητο φτάνουν και βρήκαν την ευκαιρία. Η μαμά από πάνω με το λάστιχο και αυτοί από κάτω κάνουν. Τι κάνετε εδώ, για πείτε μου, καλά είσαστε. Ναι. Θα πάμε θάλασσα ή δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αφού η μαμά τα καταφέρνει, πες με το λάστιχο από πάνω, ε. Ναι. Ωραία. Στο χωριό περνάτε ωραία. Ναι. Πού μένετε κανονικά, Σερμενιούς. Αθήνα. Αθήνα. Άλλοι από πού είναι. Αράχοβα. Αλλά το χωριό δεν το αλλάζετε με τίποτα. Όχι. Αγαπάμε το χωριό. Ναι. Δεν άκουσα το αγαπάμε το χωριό μας. Ναι. Ποιο είναι το χωριό σας. Αρμενιούς. Αυτό συνεχίζει το πουγιά. Ωραία, και τι θα πούμε με το 3. Εκεί γύρνα. 3, 2, 1. Τρία. Πάμε λοιπόν, συνεχίστε μαμά, ρίξτε τα νερά σας. Εμείς θα κάνουμε μπανάκι μετά. Τι ωραία να ήμασταν παιδιά, έτσι πρέπει να μείνουμε παιδιά στη ζωή μας για να περνάμε ωραία. Πάμε λοιπόν. Η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έτσι
είμαστε στο κύμα, γιατί είμαστε άνθρωποι της πιάτσας και της καθημερινότητας. Είμαστε στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι, στο χωριό, και με περιμένει η Ιουλία. Και γιατί πήγα στην Ιουλία, γιατί ξέρω είναι ένα εργατικό παιδί που έχει κάνει τη ζωή της τόσο όμορφη, γιατί ζει και συντηρεί ζωάκια, τα σκυλάκια της, τα γουρουνάκια της, και θέλω να τη γνωρίσουμε μαζί. Τα μοσκαράκια σου, καλημέρα αγαπημένη μου. Καλημέρα. Ξέρω ότι όλοι ντρέπεστε να βγείτε στην τηλεόραση. Ποιο είναι το καλό μου? Το καλό σου είναι και τα δύο, και το μεγαλύτερο καλό είναι αυτό που έχεις αριστερά στην καρδιά σου εδώ πέρα. Αυτό. Έτσι, γιατί η εικόνα πολλές φορές μας ξεγελάει. Έχουμε δει πολύ ωραία λουλούδια τριαντάφυλλα και να μην ξέρεις πώς θα τα πιάσει, γιατί έχουν αγκάθια. Και έχουμε δει άλλα λουλουδάκια που είναι πανέμορφα. Γιατί τα λέω αυτά? Άσε με να τα λέω, κυρία μου. Πείτε, πείτε. Να τα πω, γιατί ο κόσμος σήμερα έχει χαλάσει. Έχουμε χάσει την αμεσότητά μας, έχουμε χάσει την επικοινωνία, και πόσο δε στα χωριά που υπήρχε αυτό η Ιουλία, έτσι. Κάποτε τα σπίτια ήταν ανοιχτά και σου έλεγε, έλα ρε φίλε να φάμε να πιούμε. Τώρα υπάρχει αυτό? Όχι. Πες μου λίγα λόγια για το χωριό σου. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι ένα γραφικό, μικρό, όμορφο χωριό. Συνδυάζει βουνό, θάλασσα. Ακριβώς. Μπροστά βουνό, πίσω θάλασσα. Κοντά στην Κυπαρισία, κοντά στα Φιλιατρά, κοντά στη Μαραθόπολη, κοντά στην Πύλο, στη Μεθόνη, στην Κορώνη. Ενδιάμεσα, ε. Κόμπος. Και εσύ είσαι ένα κορίτσι κομβικό. Έτσι. Παντρεμένη. Με δύο παιδιά. Να σου ζήσουνε. Ευχαριστώ. Να τα χαίρεσαι. Και πες μου, δηλαδή, γιατί μας βλέπουν και οι σύγχρονες κοπέλες, όχι ότι εσύ δεν είσαι σύγχρονη, αλλά στο χωριό η ζωή είναι λίγο διαφορετική. Είναι. Είναι επιλογή. Αν μας αρέσει, είναι θέμα επιλογής, πιστεύω. Αν μας αρέσει η ηρεμία, η ησυχία, εμένα μου αρέσει αυτό. Πώς περνάει ο χρόνος σου, πώς περνάει ο χρόνος μιας γυναίκας στο χωριό, από την μέρα, από την ώρα που ξυπνάει? Δουλειές, σπίτι, παιδιά, δουλειές. Ξέρω, κυρία μου, και μόνο που έχεις να σφουγγαρίσεις, να ξεσκονίσεις, αυτό είναι το λιγότερο, να σιδερώσεις, ποιο είναι το περισσότερο? Μπάμιες, πατάτες, ζώα, χωράφια. Αυτό είναι. Η σπίτι, δουλειά σας είναι η αγροτιά, έτσι, οι αγροτικές δουλειές. Ναι. Και τι παράγετε, πατάτες, μπάμιες? Μπάμιες, πατάτες, καρπούζια, πεπόνια, ενίοτε καλαμπόκια. Πουλάτε σε λαϊκή? Ναι. Πηγαίνετε πού, σε ποιες λαϊκές, έτσι για να ξέρω που θα σας πει. Κοπανάκι, Δόριο και Μεσίνη. Κοπανάκι, τι ωραία έχω περάσει, φυλάκια στο Κοπανάκι. Στα υπόλοιπα δεν έχω, στις υπόλοιπες λαϊκές δεν έχω πάει, θα πάμε όμως. Ναι, Κοπανάκι είναι μεγάλο παζάρι. Είναι δύσκολες δουλειές, κακά τα ψέματα είναι η Ιουλία. Πολύ δύσκολες. Θα ξυπνήσεις νωρίς. Ήρθε από την Μπάμια. Είδε, έβρικα λέει εδώ. Έβρικα. Κοιτάξτε το μπλουζάκι, κοιτάξτε έτσι. Σα παρακαλώ από εδώ. Έψαχνα, έβρισκα και εγώ έβρισκα. Θέλω να κάνουμε μια μικρή επίσκεψη στη φάρμα σου. Μπορούμε? Εννοείται. Ελάτε, κυρίες μου, δεν θα χαλάσετε ούτε το νυχάκι σας εδώ πέρα, ούτε το μακιγιά σας. Είναι η Ιουλία υπεύθυνη για να σας δείξουμε πώς περνάει η ζωή στο χωριό. Πάμε, αγαπημένοι μου, πάμε. Ωραία είναι όταν τα βλέπεις έτσι, παίζεις μαζί τους. Αλλά δυστυχώς, και όταν γίνονται σουβλάκι και πατσέτες, άλλο τόσο. Μακάρι να ήμουν χορτοφάγος. Χαίρομαι αυτούς που είναι χορτοφάγος, αλλά έτσι είναι η ζωή, η τροφική αλυσίδα. Καρπουζάκι τώρα λοιπόν, θα γίνει χαμός. Έχει πάρα πολύ ζέστη. 34 βαθμούς πρέπει να πιάνει τώρα και μεσημεράκι σιγά σιγά πλησιάζει η ώρα. Μυρίζει φαγητούλη, ε. Μακαρόνια με κιμά. Τι ωραίο φαγητό αυτό, το τρώμε όλοι. Μακαρόνια με κιμά. Αλλά και το πρωί σου να στο χωράφι και μάζευες και μπάμιες. Έτσι, τώρα ήρθα πριν λίγο πριν. Και τι ώρα πρέπει να πας στο χωράφι για να μην σε πιάσει η κάψα, περίπου? 5:30. Άκουσε τα, 5:30 ώρα κοιμόμαστε εμείς. Φεύγουμε για να είμαστε 6 παρά μέσα. Και για να βγεις από το χωράφι στις 10-11. Όταν τελειώσω. Όταν τελειώσεις. Mm. Ωραία λοιπόν. Εσύ μαγειρεύεις και θα υποδεχτούμε τον Παναγιώτη που είναι ο σύζυγος, έτσι. Έτσι. Παναγιώτη! Πού είναι ο Παναγιώτη? Έλα μέσα. Γεια σου αδερφούλη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Γιορτή της Μπάμιας. Μεγάλη Αγία. Μεγάλη Αγία. Πολύ κόσμος. Πολύ κόσμος. Και λέω ότι σε αυτή την εκπομπή, όταν φιλοξενούμε στα σπίτια σας από ανθρώπους απλούς και λιτούς, εκεί βλέπουμε πραγματικά ποιοι άνθρωποι ζουν στα χωριά και πόσο πραγματικά έχουν παραμείνει οι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Είναι λίγοι αυτοί που έχουμε εμείς στα χωριά. Δουλεύεις στα χωράφια, η ζωή σας είναι τα χωράφια, το βιό σας είναι, η περιουσία σας είναι τα χωράφια. Όλα αυτά, ναι. Μεγαλώνετε δύο παιδάκια, έμαθα. Ναι. Ζωή να έχουν ένα αγοράκι και ένα κορτσάκι. 15 και 19. Ακριβώς, τόσο. Μπράβο.
να σπουδάσουν τα παιδιά, αυτό είναι το όνειρό σας τουλάχιστον, να μην μείνουν στα χωράφια και να ταλαιπωρηθούν όπως ταλαιπωρήσετε εσείς. Ακριβώς. Καλά τα λέω Παναγιώτη, εγώ παίρνω φόρια τα λέω. Εσύ αδύνατος, 50 κιλά μου είπες, αλλά το σακί μπορεί να ζυγίζει με τις ελιές 72, 70 κιλά και το σηκώνεις, το λες και είναι... Αν υπήρχε άρση βαρών τσουβάλι, θα έπαιρνα χρυσό μετάλλιο. Κάτσε κάτω από το τσουβάλι που έλεγε. Κάτσε κάτω από την μπάρα που έλεγε ο... Λέμε, κάτσε κάτω από την πατάτα, ανάλογα η εποχή και το κάτσε κάτω. Γενικά είναι η εποχή κάτσε κάτω, αλλά ας το πούμε λίγο μεταφορικά και λίγο να το διακομωδήσω. Όχι κάτσε κάτω. Σήκω πάνω και όταν πρέπει να μιλάς, να μιλάς και να μπορείς να απαιτείς τα δικαιώματά σου. Το λέω γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει, Παναγιώτη, και ο κόσμος έχει σκύψει το κεφάλι. Σε πολλά και διάφορα. Ακριβώς έτσι είναι. Ωραία λοιπόν. Αφήνουμε την Ιουλία να πάει για τέτοιο και... Το νου σου μην κάψει το φαγητό, γιατί. Θα τη στείλω τη μάνα της. Πού είναι η μάνα, πού είναι η μαμά? Στο δώριο. Στο δώριο, μανούλα. Μα σου έρχομαι. Κάψε το επίτηδες να φύγεις, κάψε το. Πάμε Παναγιώτη να μου δείξεις. Να, ελάτε, ελάτε μαζί μας, ελάτε. Δημήτρη Ζογκόκη στην κάμερα, Fest Media. Η εταιρεία που συνεργάζεται μαζί μας εδώ πέρα για την τηλεοπτική παραγωγή του Ιόνια και το Τρέχα Γύρευε. Και φυσικά. Εγώ τα λέω φιλαράκι μου Παναγιώτη ότι όποιος νομίζει ότι η ζωή αυτή στο χωριό είναι εύκολη, πλανάτε εκτρά. Αρχίζουμε να χάνουμε κόκαλα τώρα. Τέρμα το ψαφνό. Θα πάρεις εμένα και το Ζογκόκι μαζί. Θα μας κάνεις σιλουέτες. Θα μας κάνεις φέτες, σιλουέτες. Έλα κύριε φίλε, έλα. Γύρευε, την ξέρεις. Τι κάνετε? Αυτό είναι το καλύτερο από την Πάμια, Βλέπω. Το Ιόνια. Ιόνια Τσάλελ, έτσι. Δώσ' του κι άλλο τον άνθρωπο που ξέρει την εκπομπή, δώσ' του και τυράκι να σου. Να περάσετε καλά, καλή διασκέδαση. Αυτοί που ξέρουν την εκπομπή θα τρώνε λίγο παραπάνω. Οι υπόλοιποι θα πληρώνουν. Μπράβο. Αλλά και εσείς ασχολείστε με τις αγροτικές δουλειές. Έχουμε και Πάμιες. Έχετε και Πάμιες. Αλλά σαν τις δικές μας δεν έχετε, κυρία. Έτσι. Λιγότερο την κυρία, γιατί είπα ότι έχουν Πάμιες. Και αφήσαμε τις κυρίες με τις Πάμιες και όπως βλέπουμε, ο κόσμος απολαμβάνει το φαγητό του, κυρίως τις Πάμιες, γιατί έχει και γουρουνοπούλα. Και θα πάρουμε τις εντυπώσεις από τους καθήμενους πρώτα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Περικλή, χαίρομαι που σε βλέπω μέσα στον κόσμο με την παρέα σου. Η εντύπωσή σου καταρχάς από την Πάμια. Εξαιρετικό προϊόν, αλλά πάνω απ' όλα είναι μια γιορτή η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός για την περιοχή. Εγώ έρχομαι πάρα πολλά χρόνια για λόγω ότι κάθομαι και από το διπλανό χωριό εδώ κοντά του. Είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε με φίλους. Ο κόσμος έχει πλημμυρίσει την Τριφυλία φέτος. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Πολλοί κόσμος από την Αθήνα επιστρέφει στα πάτρια εδάφη να κάνει τις διακοπές του. Ένα προϊόν το οποίο με αυτό το προϊόν ζούσε μια ολόκληρη περιοχή πριν από αρκετά χρόνια και είναι πραγματικά προς τιμή του Συλλόγου και των τόπιων εδώ κατοίκων των Αρμενιών οι οποίοι το έχουν διατηρήσει και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουν και το προϊόν τους, αλλά πάνω απ' όλα να αναδείξουν τον τόπο τους, αυτόν τον μαγικό τόπο που είναι η Τριφυλία. Και πόσο σημαντικό είναι όταν ανταμώνουν άνθρωποι που έχουν βρεθούν χρόνια είτε από το εξωτερικό είτε από τα χωριά, τα όμορα και βρίσκονται εδώ ξανά σε μια γιορτή, στο χωριό με τους φίλους τους. Αυτή είναι η μαγεία της ελληνικής κοινωνίας. Σωστά. Αν θέλετε, αυτό είναι που μας κράτησε και όρθιους σε αυτή την κρίση που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το ότι όλοι μαζί, σαν κοινωνία ενωμένοι, οικογένειες ενωμένες, που είναι πολύ βασικό, συναντιόμαστε, συζητάμε, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αυτή η αλληλεγγύη πραγματικά είναι μοναδικό. Εύχομαι αυτή η γιορτή πραγματικά να διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια. Καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά. Να είμαστε καλά. Ο κύριος Λούτος είναι πρόεδρος των συλλόγων εδώ στο Δήμο Τριφυλίας. Πρόεδρος των συλλόγων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Τριφυλίας. Βέβαια. Στην Αθήνα. Βέβαια. Να είστε καλά και καλώς ήλθατε εδώ στους Αρμένιους.
Καλώς σας βρήκαμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία και βλέπω ότι ο κόσμος, οι περισσότεροι και όλοι μάλλον, έχουν να πούν τα καλύτερα για τον τόπο αυτό. Είναι από τους καλούς τόπους, από τους καλύτερους όπως είπατε, και το χωριό εδώ πολύ καλό. Έχει καταξιωθεί αυτή η εκδήλωση που βλέπετε, η γιορτή της Βάμιας, 21 χρόνια. Τη διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Αρμενέων της Αθήνας, ένας από τους δραστήριους συλλόγους, παλιούς συλλόγους της Ομοσπονδίας μας, πάντα κοντά στην Ομοσπονδία μας στηρίζει. Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η Μπάμια ήταν το κύριο προϊόν αυτού του χωριού. Γιατί εγώ είμαι από το διπλανό χωριό, γνωριζόμαστε εδώ αρκετά χρόνια. Ήταν βιοποριστικό προϊόν, ζούσαν εδώ οι κάτοικοι από την Μπάμια. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει οι καλλιέργειες, αλλά η Μπάμια παραμένει. Ο σύζυγος μαγειρεύει Μπάμια. Μαγειρεύετε. Μαγειρεύω. Έτσι, αν θέλατε να πείτε και ψέματα δεν μπορούσατε, αλλά η Μπάμια νομίζω. Μαγειρεύει. Σας ευχαριστώ, να περάσετε καλά. Να είστε καλά. Και στείλα να ραθεί το βράδυ όχμα δε μου, βρε και δεν μου κάνε τη χάρη. Φέρτε το γιατρό, φέρτε το. Ανάποδο! Να πω κάτι. Η συνέντευξη θα γίνει με τα κορίτσια, οι μάγκες δεν θα τις βάλετε καθόλου. Και μετά θα πάμε και για ποτό με τα κορίτσια και οι μάγκες θα κάτσουν με την κουρουνοπούλα. Τα λέω, μάσα να τα λέω, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς περνάτε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, με υγεία, με χαρά. Πολύ ωραία. Εσείς από πού είστε τώρα, γιατί επέμεναν πολύ να έρθουμε προς τα δω τα παιδιά. Από εδώ, από εδώ. Είσαστε του χωριού, ναι. Του χωριού, ναι. Εγώ συγκεκριμένα είμαι από τον διπλανό χωριό, αλλά πλέον είμαι κάτοικος εδώ. Θα γίνεις νύφη εδώ δηλαδή. Έγινα, έγινα. Έγινε νύφη, ναι. Το καμαρόν είναι ο κύριος από εδώ, ε. Εδώ ο κύριος, βέβαια. Καμαρονός. Εγώ έγινα νύφη του διπλανού. Πακέτο σας πήραν τα παιδιά, ε. Πακέτο, ναι. Σας είστε προσφορά. Πήρατε κορίτσια, τα καλύτερα κορίτσια του χωριού. Πέστα, πέστα. Αλλά και εσείς πήρατε ομορφόπεδα. Ομορφόπεδα. Λεβέντες. Πώς περνάτε αυτή η γιορτή τελικά, εδώ και 21 χρόνια. Τελικά είναι σήμα κατά τη τέλεια το χωριό. Ναι, 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 είναι σαν έφυγε. Η γιορτή της Βάμιας είναι μαζί. Μεγάλωσαν και οι οικογένειες, έτσι, άνθρωποι που πήσαν περιουσίες με αυτό. Εννοείται, με αυτό και πουλάνε ακριβώς. Γιατί όλη η παραγωγή εδώ της Βάμιας πουλάνε πάρα πολύ Βάμια, γιατί είναι γιορτή. Άσε στα παιδικά σου χρόνια να γίνεται τέτοιο στο σπίτι. Από μικρή δεν ήμουν, οπότε, εντάξει, αλλά ήταν μεγάλη. Από μικρή ήσουν και Έλληνα. Δεν έμεινε εδώ. Ήτανε αξιδιάρα ψυχή. Χάρηκα να πάμε λίγο στα ομορφόπεδα. Και στα ομορφόπεδα βέβαια. Μήπως άρετε σαν τις κόμερες τώρα που πάσες όλοι και τα λέει καλύτερα ψηλός, πάρε εδώ το ψηλό. Το φιλαράκι μου είναι ο Αθηναίος, δεν ξέρω από γουρνοπούλες, από βαμπάπιες, τίποτα. Τον έβαλα εδώ πέρα στο χωριό, να μάθει το παραδοσιακό προϊόν που παράγουμε. Γιατί είναι άσχετο αυτό το προϊόν. Ναι, Αθηναίος. Ναι. Φιλαράκι όμως τώρα πήρες κοριατοπούλα και είσαι και ευτυχισμένος. Και εγώ από εδώ είμαι. Παρακείο σου λέει. Μας δουλεύουνε. Άλλος πίνει. Αθηναίος είναι. Αθηναίος. Από εκεί από εδώ. Α, μάλιστα. Παιδιά, ειλικρινά, νομίζω ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ καλά. Φαίνεται άλλωστε στις τηλεοπτικές μας οδόνες. Το κανάλι είναι ένα. Ξέρετε ποιο κανάλι είμαστε. Ιόνια. Ιόνια Channel και εκπομπή πια. Εντάξει, θα σε δούμε εμείς. Χωρίς όπως λέγεται η εκπομπή. Η δικιά σας εδώ, τραχαγύρευε δεν είναι. Τραχαγύρευε. Φιλαράκι, έχω πει γίνει ζάντα από τις μήνες εδώ πέρα. Έχουμε γίνει ζάντα από τις μήνες. Πού να θυμόμαστε. Να είστε καλά και του χρόνου. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να προσέχετε τα κορίτσια μας. Εννοείται. Πρίκα πήρε, δώσατε. Εγώ έδωσα πρίκα. Όχι στο κάπα.
Ήσουν τυχερός και εσύ. Ναι. Αυλώνα είναι... Αυλώνα είμαι Σινίας. Παρέμω το χωριό. Ναι. Σουλουδάκας, μετά του Σουλουδάκας Αυλώνα. Γίνονται πολλούς κυνηγούς εκεί πέρα και κάτω να είναι στο ταφενεδάκι και στην πλατεία. Ναι. Σε είχα δει πολλές φορές. Μαμέ, κάθε μέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ωραίο το πανηγύρι. Ωραία μπάμια. Και κουρνοπούλα ωραία. Οι Έλληνες δεν κολλώνουν ποτέ. Πώς τους φαίνεται η γιορτή της μπάμιας? Come come sembra questa festa di Bamia? Bellissima, το ξέρουμε, υπέρα. Bellissima, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Πρώτη φορά που έρχονται στη γιορτή? Πρώτη φορά έρχονται εδώ, πρώτη, πρίμα βόλτα. Qui, la festa. No, la seconda volta. La seconda volta. Stupenda. Οι Ιταλοί λένε τα καλύτερα λόγια για τη γιορτή της Μπάμιας. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες που το λένε αυτό, αλλά και όσοι επισκέπτονται αυτές τις μέρες το χωριό με τη γιορτή της Μπάμιας. Από εδώ οι κυρίες και οι κύριοι. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εσείς από πού είστε? Αθήνα. Έρχεστε εδώ πέρα ο λόγος, ξέρετε ότι φέρνει. Βεβαίως, για τη γιορτή της Μπάμιας. Κάθε χρόνο, αρκετά χρόνια. Από τότε. Ομορφόπεδο! Σιγά σιγά! Το παρέσυρε στο κορίτσι να έρθει στο κορίτσι. Ναι. Το αποπλάνησα το κακόμοιρο. Δεν ήξερε τίποτα. Το πλασματάκι. Ναι, έτσι είναι όπως το λες. Είναι πολύ ευχαριστώ το γεγονός όμως μετά από τόσα χρόνια ειδικού βίου να έρχεσαι στο χωριό. Εδώ είναι το χωριό μου, εδώ έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει τα παιδικά μου χρόνια και τα μεγάλα μου χρόνια και είμαστε συνέχεια εδώ. Θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια που μου είπες για την Μπάμια, μαζεύανε ο κόσμος, πήγαινε στα χωράφια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μαζεύαμε Μπάμια. Το χωριό μας ήταν κύριος παραγωγός Μπάμια σε όλη την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου. Να είστε καλά κι εσείς, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να δείξετε αυτά που έχει το χωριό μας. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό που ξεκινήσαμε 20 χρόνια πριν, να κάνουμε τη γιορτή και κάθε χρόνο να τη στηρίζουμε. Κύριε, με το παρακολουθείτε. Ναι. Λοιπόν, επειδή είσαστε στην Αθήνα, ionia.tv.gr, μπαίνετε στη σελίδα του Ionia live streaming και παρακολουθείτε ζωντανά το πρόγραμμα του Ionia. Μα το βλέπουμε από Αθήνα, το βλέπουμε. Βεβαίως. Ναι. Γλυκά νερά. Αγαπώ φιλιατρά. Αγαπώ τα φιλιατρά. Γιατί είσαστε ένα ωραίο. Πολύ ωραίο. Σημείο έτσι κομβικό κι εσείς. Ναι, πολύ. Είστε κάθε χρόνο στην γιορτή της Μπάμιας. Ναι, ερχόμαστε, έχουμε συγγένεια εδώ και ερχόμαστε κάθε χρόνο, είναι πάρα πολύ ωραία και περνάμε πολύ ωραία. Εσείς πώς περνάει καλά? Από τα φιλιατρά κι εγώ, αλλά ήταν η γιαγιά από εδώ και είναι το αγαπημένο μου χωριό και πάντα έρχομαι. Σας βλέπω και συγκινημένοι όταν το λέτε αυτό. Είμαστε σόοι όλοι, ναι. Έχουμε ζήσει παιδικά χρόνια και πάντα έρχομαι. Να περνάτε καλά και να παρακολουθείτε πάντα τρέχα γύρευε για να περνάτε άλλο τόσο καλύτερα. Πολύ, ευχαριστούμε. Είμαστε κυρίες και κύριοι, πανέμορφη γιορτή και όπως πάντα ξέρετε ότι είμαι και λίγο πειρακτήρι, χώνομαι μέσα στα τραπέζια. Να ευχαριστήσουμε το Web TV Τριφυλίας που είναι μαζί μας το τηλεοπτικό μας συνεργείο στη συνεργασία με το Ionia Channel και το Τρέχα Γύρευε. Γιάννη Σελούλη στη μία κάμερα, Γιαννάκος, Ηλίας Παπαδόπουλος από πίσω μου, δεύτερη κάμερα, Γιάννη και Δημήτρης Ζωζοκόκης στην κεντρική κάμερα και συνεχίζουμε και πάμε προς εδώ, κυρία μου, έλα μαζί μου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Γεια σου, άγγελέ μου. Καλησπέρα, σε λίγο θα χάσω τη φωνή μου. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εδώ θα τη βρεις τη φωνή σου.
Εδώ θα βρω πολλά. Θα βρεις πολλά. Θα φας λίγες μπάμπιες και θα στρώσει η φωνή σου. Για να πούμε, να συστηθούμε για να γνωρίζουν και τηλεθεατές ποιοι είσαστε και από πού έρχεστε. Εγώ είμαι από την ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισίας, από το χωριό Μουριατάδα. Απέχει από εδώ γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Παρασκευόμενος λέγομαι, Γιώργος. Μένω από το 2008 μόνιμα τώρα στην Παρισία. Πήρα τη σύνταξή μου και βλέπω σκοπολογάκι, άρα αυτός και λάει. Έτσι. Και κάθε Σάββατο βλέπω άγγελο, αιώνια. Σάββατο τι ώρα παίζει η εκπομπή, τι ώρα παίζει Σάββατο. 9.30. Άγγελε, μοιάζεις και με το γιο μου όταν είχες το μουσάκι. Θα αφήσω ξανά μουσάκι. Ακούς, εδώ. Αυτό, αυτό είναι το εγγονάκι σας. Είναι, ναι, είναι εγγονάκι μου. Όχι από το γιο, από την κόρη. Να σας ζήσει. Το δείχνουμε γρήγορα και ξαναφέρνει. Yeah. Φιλάκια. Ναι. Φιλάκια. Να τα χαίρεστε. Τα παιδιά που ζουνε. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Σήμερα φύγανε. Ήταν εδώ. Η μαμά έκανε φαγητά, τους φίλεψες, τους πήρε τα περάκια, ε. Κουρνοπούλες, μπάμιες. Εσείς από πού είσαστε? Κριτικιά. Κριτικιά. Άγγελε, την πήρα 48 κιλά, είδες πως την έκανα εδώ, για να έχει ωραίο κλίμα. Από πού έρχεστε? Εγώ από Τρίπολη και ο σύζυγος από εδώ, είναι τα μέρη του. Είσαστε. Ενωθήκατε και είσαστε στην κάθε περιοχή. Και είμαστε στην περιοχή, ερχόμαστε συνέχεια κάτω, γιατί είναι το χωριό του σύζυγου, είναι από το Σιδηρόκαστρο. Σιδηρόκαστρο, Αυλώνες, όλα τα ωραία τα χωριουδάκια. Κάκαβα. Κάκαβα, στο Κάκαβα βέβαια μένουμε, έχουμε σπίτι. Ερχόμαστε στα ωραία πανηγύρια που κάνουν γύρω τα χωριά της Μεσσηνίας. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Θέλουμε να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Τρέχα γύρε με το βέβαια. Και βέβαια γνωρίσαμε και τον Άγγελο από το Τρέχα γύρευε. Να είστε καλά κι εσείς και πάντα επιτυχίες. Να σας βλέπουμε, χαιρόμαστε πάρα πολύ στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ κι εσείς, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε στην περιοχή μας. Και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Εγώ, Αλεξόπουλος λέγομαι. Η καταγωγή είμαι από τους Χριστιανούς, ένα χωριό 15 χιλιόμετρα από εδώ. Έχουμε το, έχουμε επισκεφτεί. Μπράβο, λοιπόν, έχουμε παράδοση. Μένω στην Παρισία 40 χρόνια. Φιλιά στην Κυπαρισία, στην πανέμορφη Κυπαρισία, αγαπάμε την Κυπαρισία. Τόσες λευκές νύχτες, περάσαμε υπέροχα. Κάνοντας μια βόλτα στο Τρέχα γύρευε, στη ζωή μου συναντώ ανθρώπους και είπα ότι έρχομαι στο χωριό, γνώρισα και έναν ωραίο άνθρωπο, τον Αποστόλη. Αποστόλη, μου είπες δύο ωραία πράγματα που θέλω να τα πούμε στον κόσμο. Το ένα ήτανε με το ανέκδοτο με το λεωφορείο. Για πες το μου σε παρακαλώ, θέλω να το ακούσουν οι τηλεθεατές. Αξίζει τον κόπο έτσι να δώσουμε λίγο χαμόγελο στον κόσμο. Δεν μπορεί να το ξέρει. Για πες το σε όποιος το ξέρει. Ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι ένας οδηγός του λεωφορείου. Ήθελα να το πάνε στο παράδεισο. Και διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι επιβάτες ότι αυτός ο κύριος οδηγάει, βρίζει, κάνει, παίρνει τις προφές απότομα. Και είπε ο Αρχάγγελος, ποιος είναι εκεί στην πύλη. Ο Άγιος Πέτρος. Ο Άγιος Πέτρος. Αυτόν τον άνθρωπο λέει δεν θα βάλουμε στον παράδεισο, ο οποίος κάνει 50 ανθρώπους και στους ανθρωποποιώτες με τις τροφές που παίρνει, άρα αξίζει. Άγγελε, να είσαι καλά, σου είχα πει ότι αυτή η εκδήλωση είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι το πραγματικό γεγονός που έχει το χωριό, η Πάμια είναι από παράδοση από χρόνια. Είχε φέρει ο παππούς του, ο παππούλης του την είχε φέρει, αυτός είναι ο δισέγγονος που είχε φέρει την Πάμια εδώ στο χωριό και με αυτό το χωριό βοηθήκαμε. Το κουτάκι που πιάνεις από εκεί φαντάζομαι είναι της σύζυγος, έτσι. Ναι, δεν θα έκανε τέτοιο λάθος. Για να ρωτήσω, εσύ
πρέπει να καλοπέρασες με τον κύριο Αποστόλη, γιατί βλέπω το πιτάκι του Γιάννη ακόμα μετά από 40 χρόνια. Πόσα χρόνια είναι. Πόσα χρόνια είσαστε μαζί. 35. Ο Αποστόλης, όταν τον γνώρισα, εσύ από πού είσαι. Άγγελε, να ξέρεις ότι πήγα 12 χρονών, τη γνώρισα και της είπα στα 17 θα έρθω να σε πάρω και πήγα. Κράτησα το λόγο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και το κανάλι για την πρόταση. Θεατές, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Πανέμορφη Μεσσηνία σε κάθε χωριό που έχουμε ταξιδέψει, Δυτική Πελοπόννησος, Νότια Πελοπόννησος και βρισκόμαστε στο πανέμορφο χωριό των Αρμενέων. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά Έλληνες ανά τον κόσμο, γιορτάζει η δικιά μας η Παναγία η Μεγαλόχαρη. Να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο Απανταχού Αρμενέων, τους Προέδρους και τους κατοίκους που για μια ακόμη φορά μας βάλαν μέσα στα σπίτια τους. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο την γνωστή ώρα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στη σελίδα μας και φυσικά θέλετε να μας δείτε στα δικά σας χωριά. Το μοναδικό πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα απλά στο Facebook. Καλό σας βράδυ, χρόνια πολλά! Με το